Ο κύριος Τζικαλάγιος στον λόγο. Επανέρχομαι στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 7 χρόνια μετά την προηγούμενη θητεία μου, την κοινοβουλευτική θητεία 2009-2012. Στο μεσοδιάστημα, από τη μια μεριά ασκούσα ταυτόχρονα μαχόμενη ιατρική και ήμουν γιατρός του ΙΚΑ αορίστου χρόνου. Αμέσως μετά από τέλη του 2013 μέχρι αρχές του 2015 ήμουνα διοικητής ενός νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, του Αγίου Παύλου, και στη συνέχεια από αρχές του 2015 είμαι γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτά τα λέω προκαταρκτικά για να δείξω το στίγμα μέσω από το οποίο θα μιλήσω. Το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας δεν φαίνεται να έχει σαν πρώτη ατζέντα την υγεία, επειδή είναι πιο καυτά τα θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας, της κρίσης, αυτά τα μέτρα που πήραμε για επιτελικό κράτος, για έμφυα, για 120 δόσεις τις πρώτες 20 μέρες, δεν σημαίνει ότι δεν είναι κύριο μέλημά μας και η υγεία, που διατυπώνεται με μια φράση ότι η δημόσια υγεία είναι αγαθό, σπουδαίο, και είναι μέλημά μας να παρέχουμε πολύ καλή, ποιοτική, με πρόσβαση σε όλους τους πολίτες της Ελλάδος και δωρεάν δημόσια περίθαλψη. Αυτή είναι η γενική μας τοποθέτηση. Όταν μιλάμε όλοι για την υγεία, περισσότερο ή λιγότερο οι δήμονες, πολλές φορές μιλάμε για τις ανάγκες που υπάρχουν στην προνοσοκομιακή και επίγουσα ιατρική, για την εντατική ιατρική, για τις ελλείψεις εκεί. Πολύ καλά ο παρακαθήμενος προλαλήσας συνάδελφος, ο κ. Πλεύρης, έθεσε το θέμα των λοιμόξεων και της κατάχρησης των αντιβιωτικών, γιατί υπάρχουν και τα δύο, και πολλές λοιμόξεις και κατάχρηση των αντιβιωτικών. Θέλω να βάλω άλλο ένα στην ατζέντα που δεν ακούστηκε καθόλου. Η αποκατάσταση. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα στην αποκατάσταση σε επίπεδο δημόσιου συστήματος υγείας. Οπότε το ιδιωτικό που υπάρχει είναι πολύ καλό, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες και είναι κοστοβόρο. Με βάση τα θέματα κεντρικής πολιτικής, να πω ότι να απαντήσω στην κριτική που έγινε από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτοί λύσαν το θέμα των ανασφάλιστων. Όπως είπε και ο κύριος Φωτήλας, είναι ψευδές. Από τον Μάρτιο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο, η προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων θέσπισε το θέμα της παροχής περίθαλψης σε όλους τους ανασφάλιστους με κάποιες προϋποθέσεις, με κάποια οικονομικά κριτήρια. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, και επειδή τότε διοικούσα νοσοκομείο, ξέρω πολύ καλά πόσα θέματα αντιμετωπίζαμε. Από την άλλη μεριά, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας πολύ καλά έκανε και έθεσε το ζήτημα της συνεργασίας το δημόσιο με το ιδιωτικό σύστημα της υγείας. Ναι, μεν έχουμε πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου δημόσιας δωρεάν περίθαλψης σε όλους τους πολίτες της Ελλάδος, αλλά η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η φιλελεύθερη θέση, είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και αρμονία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν υπήρχε ο ιδιωτικός τομέας, θα ήταν πολύ χειρότερες οι συνθήκες παροχής υγείας από το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες. Ερχόμενος τώρα στις τοποθετήσεις του καθενός ξεχωριστά από τους 7 διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, θεωρώ ότι ο πρώτος που πήρε το λόγο, ο διοικητής της πρώτης, είπε ο κύριος Στάθης, φαντάζομαι εκπροσωπώντας και τους υπουλλήπους, γι' αυτό και μίλησε πιο αναλυτικό, έκανε χρήση περισσότερου χρόνου, εξέφρασε τη θέση γενικά της κυβέρνησης και της διοίκησης των υγειονομικών περιφερειών από πλευράς των διοικητών. Θέλω να εστιάσω, επειδή προέρχομαι από τη Μακεδονία, από την εκλογική περιφέρεια της Καστοριάς, πιο πολύ στους δύο διοικητές, τον κύριο Μπογιατζίδη της Τρίτης και τον κύριο Τσαλικάκη της Τέταρτης, με τους οποίους τους γνωρίζω πολύ καλά, γιατί συνεργαστήκαμε, ήμασταν στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, κρατικών αξιωματούχων της δημόσιας υγείας εκείνη την περίοδο. Πρέπει να πω ότι είναι δύο άνθρωποι εξαιρετικά καταρτισμένοι, πολύ εργατικοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και για τους δύο, γιατί αυτόν τον δύο διάβασα λεπτομερώς τα σημειώματά τους στα βιογραφικά, ότι δεν σταμάτησαν να βελτιώνονται.
έκαναν πράξη την αρχή ότι πρέπει συνεχώς να βελτιώνουμε τη γνώση και την κατάρτισή μας. Παρακολουθούν συνέδρια, έχουν επιστημονικό έργο, διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο. Αυτό τους τιμά και είναι τα εχέγγυα σε ανώτερες θέσεις από αυτές που βρίσκονται σήμερα να επιτελέσουν το έργο που καλούνται να επιτελέσουν. Και αν θέλετε, ένα και εγώ, δεν είχα σκοπό στην αρχή να πω κάτι για την περιοχή μου, αλλά μια και έβαλα στην ατζέντα ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα και το ζήτημα της αποκατάστασης που πάσχουμε ικτρά σαν χώρα, να θέ, στην, στο Άργος οριστικό της, του νομού Καστοριάς υπάρχει ένα εξαιρετικό κέντρο αποκατάστασης και ΦΙΑΠ, το οποίο πρέπει να το λειτουργήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Επομένως, ψηφίζω και τους 7 σαν διοικητές των υγειονομικών περιφερειών.